Την ευκαιρία να δουν πώς γίνεται το μάθημα, αλλά και το γνωστικό αντικείμενο που παρέχουν στους φοιτητές τους. Έχουν μέχρι τις 26 Μαΐου περίπου 100 καθηγητές από 44 χώρες, οι οποίοι επισκέπτονται το ΤΕΙ στο Ηράκλειο, αλλά και τα παραρτήματά τους σε Χανιά, Ρέθυμνο και Λασίθη. Η επίσκεψη στο ΤΕΙ του νησιού γίνεται στο πλαίσιο του προγράμματος ανταλλαγής στα πανεπιστήμια Εράσμους. Το ΤΕΙ Κρήτης έχει μια μακρά παράδοση στο Εράσμους. Όπως έχουμε αναφερθεί και παλιότερα, είναι το μοναδικό ίδρυμα στην Ελλάδα που έχει βραβευθεί για τη δράση Εράσμους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τις δραστηριότητες που είχε αναπτύξει το 2000 μέχρι το 2013. Σήμερα συνεχίζοντας αυτή την παράδοση, έχουμε φτάσει στο να διοργανώνουμε εδώ στα Χανιά την πέμπτη εβδομάδα Εράσμους που απευθύνεται στους φοιτητές μας και είναι εβδομάδα για διδασκαλία. Στο Τεχνολογικό Ίδρυμα των Χανίων, καθηγητές από διάφορες χώρες όπως το Μαρόκο, την Παλαιστίνη, Πολωνία, Βέλγιο και Τανζανία κάνουν μάθημα στους φοιτητές για τις μοντέρνες πρακτικές, τα ηλεκτρονικά συστήματα και τις εφαρμογές έξυπνων συσκευών. Δεν υπάρχει διαφορά ιδιαίτερη. Το μόνο πράγμα που θα μπορούσε να πει κάποιος από τις χώρες οι οποίες είναι πιο πλούσιες ότι έχουν περισσότερες δυνατότητες οικονομικές. Για τις χώρες που είναι πιο φτωχές, τα πράγματα είναι χειρότερα από ό,τι είναι στην Ελλάδα. Έχουμε το καλό εδώ να έχουμε ανθρώπους και από πλούσιες και από φτωχές χώρες. Φέτος έχουμε την τιμή να είμαστε μαζί μας καθηγητές από την Τανζανία, από την Παλαιστίνη, από τη Μολδαβία, εδώ, στο Ηράκλειο, γιατί η εβδομάδα Εράσμους φέτος γίνεται και στα Χανιά και στο Ηράκλειο. Συνολικά έχουμε πάνω από 100 ξένους ομιλητές και συμμετέχοντες από περίπου 40 χώρες. Είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Η πέμπτη εβδομάδα Εράσμους διοργανώνεται στα Χανιά για πέμπτη χρονιά και ένας από τους στόχους είναι να συζητήσουν οι κριτικοί φοιτητές το ενδεχόμενο επέκτασης των σπουδών τους στο εξωτερικό, ενώ υπάρχει ενδιαφέρον για πρακτική άσκηση αλλά και για συνεργασία φοιτητών-καθηγητών στον ερευνητικό τομέα. Πρώτη φορά έχουμε αυτό το πολύ μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων από αυτές τις χώρες που είναι χώρες που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τρίτες χώρες από την Τανζανία, την Ουγκάντα, την Αιθιοπία, το Καζακστάν, το Ουσμπεκιστάν, το Τατζικιστάν, τη Ρωσία, τη Μολδαβία, την Σερβία, τη Γεωργία, δηλαδή την Αρμενία.